Μένουμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Πανίκος Πολυκάρπου είναι ένας νεαρός οδηγός με πολύ καλή προοπτική. Ενδεικτικό του ταλέντου του το γεγονός ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία τον επέλεξε για την Ακαδημία της. Ο Πανίκος Πολυκάρπου είναι ένας από τους 6 οδηγούς παγκόσμια, τους οποίους η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου επέλεξε φέτος για την Ακαδημία της. Η FIA Academy είναι ένας θεσμός ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε νεαρούς ταλαντούχους οδηγούς να διαπρέψουν τον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κάθε χρόνο, 6 αθλητές από όλο τον κόσμο επιλέγονται μέσα από σκληρό ανταγωνισμό σε πίστα, φυσική κατάσταση και ικανότητα επικοινωνίας με το κοινό και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ο ταλαντούχος συμπατριώτης μας, ο οποίος ήδη διαγωνίζεται με Citroën στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Junior WRC, κέρδισε μια από αυτές τις 6 θέσεις. Συγκεκριμένα, αυτή που αναλογεί στην περιοχή Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Κεντρικής Ασίας. Ο Πανίκος Πολυκάρπου μίλησε για τις υποχρεώσεις του με την FIA στο πρώινο δρομολόγιο. Η πρώτη υποχρέωση θα είναι τέλος του Νιόβρη, το οποίο θα βρεθούμε μαζί με τους άλλους 6 οδηγούς στην Αγγλία και θα ξεκινήσουν τα μαθήματα σιγά σιγά για την Ακαδημία. Είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα. Η συνεργασία μαζί με επαγγελματίες, ανθρώπους στον χώρο είναι σημαντική που θα με βοηθήσει για το επόμενο στάδιο στην καριέρα μου. Για την σημασία αυτής της επιτυχίας αναφέρθηκε ο Διευθυντής του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου, Κώστας Λαμπριανίδης. Το Academy της FIA έχει σκοπό την οδική ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα να πλάσει τους οδηγούς και να τους εξελίξει στο βαθμό που να είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν μια επαγγελματική καριέρα στο άθλημα. Mm-hmm. Το πρόγραμμα είναι εξ ολοκλήρου χρηματοδοτημένων από την FIA και έχει ως κύριο στόχο να εξελίξει νεαρούς αθλητές, οι οποίοι βρίσκονται κυρίως στο στάδιο του ξεκινήματος της καριέρας του. Εξού και υπάρχει ο περιορισμός της ηλικίας στο ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στον αγώνα. Ο Πανίκος άνοιξε ένα δρόμο για πολλούς αθλητές στο μηχανοκίνητο άθλημα. Ο Πανίκος Πολυκάρπου επιλέγηκε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό που πραγματοποιείται στο Αμπου Ντάμπι για δεύτερη φορά, μετά τις πολύ καλές εντυπώσεις που άφησε στους διοργανωτές το 2013, όταν κατετάγει δεύτερος.